Αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται με μεγάλα προβλήματα, με την κοινωνία να δοκιμάζεται και να μετρά τις αντοχές της. Μέσα σε αυτή την κατάσταση γεμάτη από σωρία προβλημάτων υπάρχουν και ζητήματα που δημιουργούν ελπίδα. Ξαναθέτουν την χώρα μας σε πορεία μεγάλων οραμάτων. Πριν περίπου 20 χρόνια θέσαμε ως εθνική προτεραιότητα την ένταξη της Κύπρου στη Ενωμένη Ευρώπη. Αυτός ο εθνικός στόχος ενώσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω να σημειώσω και πόσο σημαντική ήταν η στήριξη του ΑΚΕΛ στον εθνικό στόχο της ένταξης της Κύπρου στη Ενωμένη Ευρώπη παρά τις ιδεολογικές διαφορές και τους προβληματισμούς που είχε. Με εθνική συνεννόηση και συνεργασία Κύπρου-Ελλάδος, με την στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και τη συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας. Αυτός ο μεγάλος εθνικός στόχος πραγματώθηκε τον Δεκέμβριο του 2002. Άρα μπορεί αυτός ο τόπος, παρά τα προβλήματα, να θέτει εθνικούς στόχους, να ενώνει το σύνολο της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων και να δημιουργεί ελπίδα και προοπτική. Το 2014, με την Κύπρο στην κατάσταση που τη βιώνουμε, αυτός ο εθνικός σχεδιασμός των συμμαχιών στην γειτονιά μας βρίσκει σύσσωμη την πολιτική ηγεσία αλλά και ολόκληρο τον κυπριακό ελληνισμό να στηρίζει τις σωστότατες πρωτοβουλίες του Προέδρου Αναστασιάδη και της κυβέρνησής του. Εγώ θα συγχαρώ εξίσου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν μπήκαν στο δίλημα των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Αγκάλιασαν και στήριξαν αυτή την εθνική πρωτοβουλία. Αυτό αποδεικνύει πως η χώρα μας μπορεί, και το πιστεύω ακράδαντα, θα γίνει ο αξιόπιστος πυλώνας, πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή έντονων κινδύνων και αποσταθεροποιητικών τάσεων. Η χώρα μας μπορεί και το πιστεύω θα γίνει η γέφυρα, η πολιτική, η διπλωματική και ενεργειακή για να συνδέσει ευρωπαϊκά οράματα και προτεραιότητες με τις αναγκαιότητες και τους πραγματισμούς της περιοχής μας. Είναι σημαντική η τριμερής
συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου. Πιστεύω πως μπορούμε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την στρατηγική μας συνεργασία με το Ισραήλ. Μέχρι σήμερα η μη λύση του Κυπριακού είχε κόστος στη δική μας πλευρά. Πιστεύω πως με σοφροσύνη και σύνεση, αν συνεχίσουμε στην πορεία που έχει ξεκινήσει, η μη λύση του Κυπριακού θα δημιουργεί κόστος και για την Τουρκία. Στόχος μας και προτεραιότητά μας δεν είναι η δημιουργία κόστους σε οποιονδήποτε τρίτο. Στόχος μας είναι το μεγάλο εθνικό όραμα για επανένωση του τόπου μας. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μέσα από μια σωστή λύση του κυπριακού προβλήματος, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για κοινό όφελος, όχι μόνο μεταξύ των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που μέσα από μια λύση θα μετεξελιχθεί σε μια ομόσπονδη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά να δημιουργήσει προοπτικές και ωφέλους σημαντικού στις γείτονα χώρες μη εξαιρουμένης της Τουρκίας. Όλα αυτά τα σωστά που γίνονται, θέλω να το πω και εγώ και να το υπογραμμίσω, όπως πιστεύω ακράδαντα και φαίνεται και μέσα από τις σωστές πολιτικές, είναι και πίστη του Προέδρου Αναστασιάδη και της κυβέρνησης. Αυτές όλες οι κινήσεις δεν γίνονται ως κινήσεις εναλλακτικές της μη λύσης. Τον αντίον, όλες αυτές οι κινήσεις κινούνται προς τον εθνικό σχεδιασμό να βοηθήσουν στην εξέβρεση λύσης του Κυπριακού, που θα βγάλει κερδισμένους, όπως είπα και προηγουμένως, όλους. Άρα όλες αυτές οι στρατηγικές ορθότατες κινήσεις εξυπηρετούν και πρέπει να εξυπηρετούν τον εθνικό στόχο της επανένωσης του τόπου μας. Κύριε Πρόεδρε, την ίδια ώρα έχουμε μία παραμείνει η ένταση στην Ανατολική Μεσογείο, με τον παρόλο που συνεχίζει να βγουν πόρτες. Δημιουργείται, κλιμακώνεται, θα λέγαμε, αυτή η ένταση στην περιοχή. Και θα ήθελα να το σχόλιο σας, πόσο σας ανησυχεί αυτή η στάση που έχει η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ το τελευταίο διάστημα και θα την πάρει μέχρι και το τέλος του δικαιώματος. Όπως σωστά επανέλαβε πολλές φορές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να γίνονται διαπραγματεύσεις υπό τον εκβιασμό και με απειλές. Πρέπει να κατανοήσει η γείτονα χώρα πως στο σύγχρονο κόσμο δεν μπορεί αυτός που νιώθει δυνατός να επιβάλλει δια της δύναμής του απαράδεκτες καταστάσεις που παραβιάζουν αρχές δικαίου και το διεθνές δικαίου. Θεωρείτε ότι μετά την αποχώρηση θα πρέπει να επαναρχίσει ο διάλογος και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο πρόεδρος Αναστασιάδη?
Έχω πει και θα μείνω στη μεγάλη εικόνα. Ότι όλες αυτές οι σωστές στρατηγικές κινήσεις πρέπει να μας οδηγούν στην εκπλήρωση του μεγάλου εθνικού στόχου της επανένωσης του τόπου μας. Και είπα πως αυτές οι σωστές στρατηγικές κινήσεις δημιουργούν για πρώτη φορά και κόστος στην Τουρκία. Μέχρι σήμερα, κατά κύριο λόγο, η μη λύση του Κυπριακού δημιουργεί κόστος στη δική μας πλευρά. Από εδώ και μπρος θεωρώ πως η Τουρκία έχει να επιλέξει το δρόμο της λύσης ή το δρόμο της έντασης. Ο δρόμος της λύσης, μέσα από σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και του διεθνούς δικαίου, μπορεί να βγάλει κερδισμένους όλους, Κύπριους αλλά και γείτονες χώρες, συμπεριλαμβανομένης, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας. Αν επιλέξει τον δρόμο της έντασης, θα έχει και αυτή το κόστος, και όχι μόνο πολιτικό, αλλά και κόστος στους σχεδιασμούς που έχει να είναι σημαντική χώρα στα θέματα ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνανε διάφορες κινήσεις από πλευράς της Τουρκίας και δυστυχώς τα πλήστα όσα λέει η γειτονιά χώρα τα εννοεί πραγματικά δυστυχώς για μας. Αζερβαϊτζάν δεν βρήκε προσφορά αυτός για πλατφόρμα, στη Ρουμανία κάτι γίνεται, δεν ξέρουμε αν είναι η κατάλληλη, ευχόμαστε να μην είναι. Έχετε κάποιο νεότερο για αυτά τα θέματα και αν όντως προχωρήσει, υποθετικό το ερώτημα, αν θέλετε το απαντάτε, αν όντως προχωρήσει αυτή την κίνηση, τι κάνουμε, πάνε να καταστήσει ένα... Να μου επιτρέψετε, όχι από έλλειψη σεβασμού προς εσάς και την ερώτηση, θα μείνω σε αυτά που έχω πει, αν έχετε διευκρινήσεις, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να κάνουμε υποθέσεις, να δούμε τα πράγματα, να είμαστε σε εγρήγορση. Από πλευράς πληροφορίες τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ακούω... Αν έχετε καταθήσει οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μπορώ να ξέρω, ειδησιογραφικά τα παρακολουθούμε. Δεν είχαμε κάποια επίσημη ενημέρωση.